Να περάσουμε αμέσως στον κύριο Γιώργο Καραΐσκο, τον αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαρισαίων Αγροτών. Κύριε Καραΐσκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Πεβερέτος πριν από τους κτηνοτρόφους μας είπε ότι τα δύο βασικά προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί είναι στην ενέργεια και στις ζωοτροφές. Σε εσάς είναι η ενέργεια και τα λοιπάσματα? Σε εμάς, στον αγροτικό, στον πρωτογενή τομέα που ασχολείται με όλα ό,τι παράγει η γη, είναι πρώτον είναι το ρεύμα μαζί με τα λοιπάσματα, γιατί στο ρεύμα πρέπει να ξέρετε, για να σας πω έτσι ακριβή νούμερα. Προ-κρίσεως πληρώναμε 35 ευρώ το σπρέμα για να αρδέψουμε την καλλιέργεια στο θησαλικό κάμπο και σήμερα έχει φτάσει από 100 έως 100, από 80 έως 100 και 120 ευρώ ένα στρέμμα. Απαγορευτικά νούμερα. Το λίπασμα έχει αυξηθεί ανάλογα με τον τύπο από 80 έως και 100%. Γνωρίζετε πολύ πόσο καλά, μέρος του κόστους του αγρότη είναι τα λιπάσματα, κύριε Καραΐσκο? Τα λιπάσματα είναι της τάξης του 20%. Του κόστους. Είναι όλα τα άλλα φυσικά. Το πετρέλαιο γνωρίζετε πολύ καλά. Το παίρναμε 1,10 με 1,15. Το πληρώνουμε 2 ευρώ. Ήρθε η κυβέρνηση τώρα, μοίρασε κάποια ψίχουλα να πούμε τα οποία δεν φάνηκαν καθόλου. Διότι μας έδωσε σε όλο τον παραγωγικό κόσμο 60 εκατομμύρια. Που εμείς τότε που είχαμε, έστω αυτή την επιστροφή που είχαμε, ήταν 160 εκατομμύρια, 165 εκατομμύρια η επιστροφή του πετρελαίου. Αλλά εμείς δεν σταματάμε εδώ για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παράγουμε, διότι θυμάστε πολύ καλά όταν ξέσπασε το Ουκρανικό, όλοι λέγαμε διατροφικά προϊόντα και το ένα και το άλλο. Ο πρωτογενής τομέας είναι η βάση της οικονομίας, να πούμε, χωρίς να παραγωνίζω τον τουρισμό και όλα αυτά. Χωρίς τη γη, την παραγωγική γη, να μπορούμε να νιώθουμε ασφάλεια ότι πραγματικά ο πληθυσμός μας δεν θα έχει πρόβλημα διατροφής και σωστής διατροφής, δεν μπορεί να υπάρξει. Κύριε Καραΐσκο, τώρα κινδυνεύετε οι αγρότες όμως να την πατήσετε σαν το βοσκό με το λύκο που πολλές φορές γκρινιάζατε για πολύ μεγάλα προβλήματα. Ωστόσο, πολλοί λέγανε ότι απλά θέλετε κάτι παραπάνω από το κράτος, να σας γίνονται κάποια χατήρια ενδεχομένως παραπάνω. Τώρα γιατί είναι διαφορετικά τα πράγματα και είναι πιο επικίνδυνα? Διότι τώρα με το υπέροχο κόστος παραγωγής που έχουμε θα μείνει ακαλλιέργητη γη. Και αυτό είναι πραγματικά, αν δείτε, αρχίζει να φαίνεται. Να πάμε σε καλλιέργειες που έχουν πολύ μικρότερο κόστος φυσικά και προτείνει και το Υπουργείο κάποια πράγματα. Να πάμε σε καλλιέργειες με μικρότερο κόστος, οι οποίες αυτές οι καλλιέργειες όμως δεν έχουν καμία αξία. Δηλαδή τι εννοείτε, αλλάζουν ήδη καλλιέργειες οι αγρότες? Θα αλλάξουν ήδη καλλιέργειες. Γιατί, να καταλάβετε ένα πράγμα. Το βαμβάκι που ήταν ο λευκός χρυσός για τη χώρα έφερνε από άμεσες και άμεσες συνεισφύσεις 800 εκατομμύρια. Συνέφερε 800 εκατομμύρια ευρώ συνεισέφερε στην εθνική οικονομία. Τώρα το βαμβάκι πέρυσι είχαμε 2.600.000 στρέμματα, φέτος έχουμε 2.500. Η παραγωγή μειώθηκαν από 43.000 στους 42.000 και αυτό σιγά σιγά υπάρχει μια τάση φυγής. Διότι το κόστος είναι υπέροχο και δεν μπορεί να συνεχιστεί η καλλιέργεια. Πέραν αυτού υπάρχουν και ένα άλλο σωρό ζητήματα που πραγματικά να πούμε εδώ δεν κουνιέται φιλαράκι και δεν λένε τίποτα οι κυβερνώντες. Μιλάνε για βιομηχανίες, για στήριξη της παραγωγής και βλέπουμε ότι όλα τα μεγάλα κλωστήρια, κλωστοϊχαντουργία και κλωστήρια βρίσκονται στο εξωτερικό και τα δικά μας έχουν ρημάξει. Αν πάρετε τις ανάγκες και όλα αυτά. Εμείς έχουμε πρόταση γι' αυτό. Κύριε Καραΐσκο, μέχρι αυτή τη φάση, τη δύσκολη που μπαίνετε, υπάρχει υποστήριξη από το κράτος αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή όλα είναι αφημένα να πούμε στη δίκη τους. Εμείς θα διεκδικήσουμε, θα βγούμε στον δρόμο πάλι, δεν υπάρχει περίπτωση να τα αφήσουμε έτσι και θα διεκδικήσουμε για τον ελληνικό λαό, για να έχει να πάει και ο κόσμος. Λοιπόν, κύριε Καραΐσκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν σας ακούμε πάρα πολύ καλά λόγω της σύνδεσης. Δεσμευόμαστε να ξαναμιλήσουμε κάποια στιγμή μαζί σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τελικά τον κύριο Χλεμπογιάννη, τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στα Μεταλλεία Βοξίτη Ήμερης. Κύριε Χλεμπογιάννη, καλησπέρα και συλληπιτήρια για τον συνάδελφό σας. Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά. Σήμερα ήταν η κηδεία, γι' αυτό και προηγουμένως δεν σας βρίσκαμε, μαθαίνουμε. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει δηλώσεις των ανθρώπων του Μεταλλείων τις προηγούμενες ώρες, χτες συγκεκριμένα, για το ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ ο αριθμός στην αρμόδια υπηρεσία ελέγχου ασφαλείας των μεταλλείων Νότιας Ελλάδας. Το λέω σωστά? Ακριβώς. Είναι η επιθεώρηση μεταλλείου Νοτίου Ελλάδος, η οποία πριν από 4-5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, μειώθηκε δραματικά ο αριθμός των ατόμων που απαρτίζονταν, δηλαδή από 11 σε 3. Δεν κάνουν κάποια επίσκεψη όπως συχνά έκαναν τα προηγούμενα χρόνια. Η τελευταία φορά που ήρθαν ήταν έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση, μετά δηλαδή από καταγγελία δική μας πέρυσι. Για να καταλάβουμε κύριε Χλεμπογιάννη, η εταιρεία δεν ευθύνεται από μόνη της για τη σωστή λειτουργία και τα μέτρα ασφαλείας? Φυσικά και ευθύνεται, και μπορώ να πω ότι μετά από μία τριετία με άλλη, εφόσον η εταιρεία ήταν σε κατοχή ή ας το πούμε η διοίκηση ήταν διαφορετική μετά από εκείνα τα χρόνια, δηλαδή μετά το 2017, τα μέτρα ασφαλείας είναι αρκετά καλά πλέον. Όμως καταλαβαίνετε ότι μπροστά σε μια τόσο μεγάλη εταιρεία και με τόσες ανάγκες για μέτρα ασφαλείας, γιατί η δουλειά που κάνουμε είναι, πολλοί δεν μπορούν να την καταλάβουν. Πολλοί από τους ανθρώπους που μας ακούνε. Στα έγκατα του Βούλου, μιλάμε στα έγκατα της Γκιόνας, στον Πέντε. Μιλάμε 4-5-6 χιλιόμετρα μέσα στη γη. Να είστε. Έτσι καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τίποτα απλό και ο κίνδυνος, όσα μέτρα και να πάρεις, παραμονεύει. Πέραν αυτού, πολλές φορές, σαν εργαζόμενοι, μπορεί να έρθουμε σε κάποια αντιδικία με την εταιρεία ή να μην εφαρμόσει κάποιο μετά μέτρο. Μετά το δυστύχημα το χθεσινό, υπήρξε, ναι, επικοινωνία με τον αρμόδιο κρατικό φορέα προκειμένου να δούμε πώς θα διορθωθεί αυτό το που περιγράφεται? Η επιτροπή θα έρθει, η επιθεώρηση μεταλλείου Νοτίου Ελλάδος θα έρθει σήμερα ή αύριο το πρωί στο μεταλλείο, καταρχήν μετά από το θανατηφόρο να ελέγξει για το ατύχημα. Το θέμα δεν είναι να έρθει η εταιρεία, να έρθουν οι τρεις ελεκτές που είπατε πόσοι έχουν μείνει. Το θέμα είναι να υπάρξει μια επικοινωνία με κάποιον κρατικό φορέα να στελεχωθεί καλύτερα αυτός ο φορέας Νότιας Ελλάδας που λέτε η επιτροπή ελέγχου. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Έχει επικοινωνήσει κάποιος κρατικός λειτουργός μαζί σας μέχρι τώρα? Όχι. Μάλιστα. Έχετε απευθυνθεί εσείς σε κάποιο κρατικό λειτουργό? Θα απευθυνθείτε τις επόμενες μέρες? Φυσικά, ναι. Κύριε, να σας ρωτήσω κάτι. Είμαι ο Σπύρος Σουρμελίδης, κύριε Χλεμπογιάννη. Μετά από αυτό το τραγικό συμβάν, ζητάτε τώρα κάποια ενίσχυση μέτρων, ζητάτε κάτι συγκεκριμένο? Είναι πολύ πρόσφατο ακόμα και είσαστε ακόμα τάξη. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, για να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, πρώτα πρέπει να γίνει η αυτοψία. Η αυτοψία. Μάλιστα. Θα δούμε ακριβώς τι έγινε, αν δεν λήφθηκε κάποιο μέτρο ασφάλειας, που δυστυχώς το πιο πιθανό ήταν τόσο άτυχη στιγμή. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, το δυστύχημα έγινε στο αβάσεις που για μας που δουλεύουμε εκεί, στο αβάσεις είναι το πιο ασφαλές σημείο. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοιο ατύχημα στο συγκεκριμένο σημείο. Αν δηλαδή γινόταν στο σημείο που γίνεται η εξόρυξη, θα ήταν κάτι το οποίο θα το περιμέναμε. Εκεί κύριε Χλεμπογιάννη, σας συλληπούμαστε και πάλι για τον συνάδελφο και φίλο σας και όλους τους εργαζόμενους. Πρέπει να δώσουμε στην οικογένεια και να είμαστε δίπλα και σαν συνάδελφοι και σαν εταιρεία. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και να το διεκδικήσετε και σε ανθρώπινο επίπεδο οι εργαζόμενοι, αλλά και από την εταιρεία να πράξει τα δέοντα. Φυσικά. Λοιπόν.